Πάμε άλλα δύο τηλέφωνα. Πώς. Πάμε σε ένα φίλο, ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Αφού δεν σηκώνετε το τηλέφωνο το προσωπικό, θα το ακούσετε δημόσια. Τι να κάνουμε. Έτσι πάνε αυτά. Είπατε ότι θα προσπαθήσει με φάουλ εκεί στο κέντρο για να έχει στημένα. Ναι, αν παίξει ο άλλος με κοντό χέρι. Αν του δώσει ο διευθυντής 10 ανύπαρκτα φάουλ, θα δημιουργήσει 10 φάσεις. Ναι, μπορεί. Αν δεν θα παίξει ρόλο η διαιτησία μόνο στα βαριά, αλλά και στα πολύ ελαφρά. Δεν λέω. Δεν ξέρω αν είναι φάουλ αυτά. Ναι, αν δεν είναι και τα δίνει όμως. Ναι. Θα βοηθήσει, όχι στα βαριά, θα βοηθήσει και τα ελαφριά. Ο κάθε διαιτητής ξέρει τις αδυναμίες και τα μειονεκτήματα. Άρα λοιπόν, αν τα δώσει και δεν είναι, θα βοηθήσει και στα ψηλά. Ναι, καλά. Πες το αγόρι μου, μη δεν θα βοηθήσεις ακόμα. Μη φωνάζει. Περίμενε. Μα δεν απαντά. Ναι, εντάξει. Αποφεύγεις τώρα να μην σου πω σαν τι. Ναι. Και μας περάζει για χάζους, δεν πάει έτσι. Μα όχι βέβαια. Άρα, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ζλατάνος. Πώς. Ζλατάνος. Ζλατάνος. Μίχας. Παμπορίδης. Παμπορίδης. Σταυρίδης. Σταυρίδης. Είχε ποτέ τέτοιες διαιτησίες ο Άρης υπέρ του Άρης Πάου. Σε Άρης Πάου. Ναι. Τέτοιες διαιτησίες υπέρ του Άρης είχε. Σε Άρης Πάου. Δεν νομίζω, όχι. Τυχαίο. Δεν ξέρω. Σε ρωτάω αν είναι τυχαίο ή όχι. Πού να ξέρω. Α, τώρα δεν ξέρει. Είδες τι ωραία που άμαθες και λαϊδάς και κρύβεσαι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Είπες για τον Γεωργιάδη και εκείνο το χτύπημα έλεγε ότι εδώ δεν περνά. Ναι, επειδή ήξερε ότι δεν θα αποβληθεί. Άρα ήταν σαν να λέει και στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές ότι μάγκες δεν σφυρίζουν τίποτα γιατί ο πρόεδρος της ΕΠΟ που ελέγχει τις διαιτητές είναι δικός μας. Δεν μπορεί να εννοεί και αυτό. Μπορεί. Ε, πιθανόν. Δεν το είπες. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Όχι, αυτά είναι ερωτήματα τα οποία λέγονται. Ναι, ναι. Συζητιώνται και επιμελώς τα κρύβεις. Ναι, ναι. Πάμε παρακάτω. Είπες στο ραδιόφωνο σου είναι το πρώτο. Πώς? Είπες ότι το ραδιόφωνο σου είναι το πρώτο. Όχι, είπα ότι έχει σαν στόχο και γι' αυτό βγάζω και γυναίκες, γιατί είναι πελάτες και αυτές οι κυρίες, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να πάμε κάπου παραπάνω από ό,τι είμαστε, για να έχουμε ένα στόχο ακόμα. Άγιο, δεν μου λες, με έχεις για άνθρωπο, έχω βρει ποτέ με δημόσιο λόγο ή με μήνυμα. Όχι. Τότε γιατί προχθές που έστειλα μήνυμα και σε αποκάλεσα γνήσιο απόγονο της Καλαματιανής σχολής, το μήνυμα κόπηκε. Και ήρθε απάντηση μηνύματος, διαγραφήκατε με επιτυχία το μήνυμά σας, δεν περνάει με ένα τηλέφωνο Αθήνας, ότι λογοκρίνονται τα μηνύματα. Αφήνοντας βέβαια μηνύματα που είναι ψευδή και φανατίζουν τον κόσμο όπως, να περνάνε. Όπως. Όπως ας πούμε ότι ο Άρης ευνοείται από τη διαιτησία και παρόλα αυτά κλαίγεται. Δεν θα άκουσα. Δεν ξέρω. Α, και αυτό δεν το ξέρει. Αυτά όμως θα πρέπει να τα μάθουμε σιγά σιγά γιατί. Να τα μάθετε, να τα μάθετε. Ε, γιατί. Η Καλαμάτα τι σχέση έχει με μένα. Πώς. Πώς. Η Καλαμάτα. Και εγώ δεν ξέρω γιατί κόπηκε. Α. Γιατί ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι άνθρωπος που βρίζω. Όχι ποτέ. Έτσι. Ποτέ, ποτέ. Μπράβο. Αλλά κόπηκε. Έχουμε και λογοκρισία σε αυτά που δεν πρέπει να ακούγονται. Έτσι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Εσύ πιστεύεις, αν χάσει ο Άρης από τον ΠΑΟΚ, ναι, θα γίνει τίποτα στον Άρη. Χάνει ο Άρης ένα μηδέν. Όχι. Όχι. Αν χάσει ο ΠΑΟΚ 0-1. Της Πόπης. Τότε γιατί προχθές την εκπομπή σου που είπες ότι είδες το αφιέρωμα του Sky, είπες το πρόγραμμα του Μαριανού είναι ο ΠΑΟΚ. Αφού εκ των πραγμάτων παραδέχεσαι εμέσως πριν σαφώς ότι μάλλον το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ο Άρη. Οι συνθήκες. Οι συνθήκες αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ δείχνουν ότι τα παιχνίδια πλην του ΠΟΚ, αν χαθούν μέσα στην Τούμπα, θα υπάρχει πρόβλημα. Πέρσι. Πώς. Πέρσι. Οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Και πέρσι. Πρόπερση. Και πρόπερσι. Και πάντα. Άρα κάθε χρόνο. Γιατί αν χάσει ο Άρης από τον ΠΑΟΚ, δεν θα υπάρχει πρόβλημα, δεν θα υπάρχουν φωνές. Στο Χαριλάου. Στο Χαριλάου. Ή δεν υπήρχαν. Το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο στη μία περίπτωση ή στην άλλη. Στο ΠΑΟΚ θα είναι μεγαλύτερο. Α, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει ελεγκτικό μηχανισμό στους οπαδούς του. Ενώ ο Άρης ελέγχει κάπως την κατάσταση. Τι δεν έχει. Ο Άρης λέω, όχι, όποιος, είναι, ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ναι, δεν έχει ελεγκτικό μηχανισμό. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση αυθορμητισμό, εντάξει. Ναι, αλλά υπάρχει έλεγχο από τους δημοσιογράφους. Εδώ φτάσαμε στο παιχνίδι με τον Σταυρίδη να βγει εφημερίδες και να γράφει ότι υπάρχει σοβαρά παράδειγμα στην διευθυνσία. Με ποια ομάδα? Με τον Σταυρίδη, στο παιχνίδι. Δεν βγήκε εφημερίδες και έγραφε ότι ο ΠΑΟΚ έχει σοβαρά παράδειγμα στην διευθυνσία. Η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, όχι εφημερίδα. Η εφημερίδα το γράφει όταν είναι ανυπόγραφο. Όταν είναι ανυπόγραφο λέω. Ο ρεπόρτερ το γράφει. Ο κάθε ρεπόρτερ βλέπει τα πράγματα με το δικό του πρίσμα στην κάθε εφημερίδα. Και τη θέση της επίσημης εφημερίδας δεν άκουσα ποτέ. Η επίσημη εφημερίδα στα ΠΑΟΚ έχει μια ουδετερότητα. Έχει μια ουδετερότητα. Λοιπόν, αυτά να λέτε, αυτά τα περίεργα,
Και ήθελα να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Λέτε να πάει ο Άρης, δεν μπορεί να πάει στο ψηλό παιχνίδι. Δηλαδή, ποιοι είναι οι κοντοί του Άρη? Στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, στο συγκεκριμένο κοντοί του Άρη. Κόκε. Ναι. Κάμπορα. Ναι. Χαβίτο ή Κάλβο. Πίτου Γκαρσία. Δεν μου λες, ναι. Από την μπάλα που ξέρει. Ναι. Αυτό, αν ο Πάο πιέσει ψηλά για να πάρει τα φάουλ που λε. Ναι. Αν ο διαιτητή είναι 50-50 χωρί κίτρινε κάρτε, πώ θα του σταματήσουν? Διαιτητή δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Πέρσι με τον... πώς το λέγανε που έφυγε τον Αργεντινό, τον ψηλό. Ποιο είναι Αργεντινό, τον Ντελόρτε. Ναι. Πόσα επιθετικά φάουλς έριξαν στο δεύτερο ημίχρονο στον παιχνίδι του πρωτάθλημα, το θυμάσαι? Ρε πέρσι... Πόσα... Μου κάθισες σαν την Φόνσου στο κορίτσι με το άλογο στο δεύτερο ημίχρονο. Οι παρομοιώσεις σου είναι πολύ συχνά από αποτυχημένες έως πίεσες. Ναι, καλά, εντάξει, άσε τον κόσμο να κρίνει. Κάνουν 15 σέντρες για να βρουν το κεφάλι του Αμπρέου. 20 σέντρες. Και δίνει 18 επιθετικά φάουλ που έχουν. Κάτσε να τα δω και πρώτα, ρε παιδί μου. Κάτσε. Ναι, μα αυτό που σου λέω έγινε. Ναι. Αυτό που σου λέω έχει γίνει. Ναι. Ναι. Ε? Άρα λοιπόν ο διαιτητής θα παίξει και στα μικρά. Δεν όλο. Υπάρχει γκαγκάτσης πλέον στην ΕΠΟ όμως. Να υπάρχουν παιδιά όμως που λόγω αυτού γίναν διεθνείς. Ναι, αλλά μακά. Τα παιδιά αυτά τον ΠΑΟΚ τον παίξαν ανάποδα σε κάποια μάτς εκτός έδρας. Και σε ποια έχασε? Τρίπολη, Πανιόνιο. Σε ποια έχασε, εγώ δεν μιλάω τα παιδιά που μείνανε. Σε ποια έχασε? Σε κανένα δεν έχασε από αυτά. Ναι. Το ακυρώθησαν γκολ όμως. Ναι, το ακυρώθησαν γκολ, άλλο λέω. Ναι. Συνολικά, από τους δύο, ποιος πρέπει να έχει παράπονο μέχρι σήμερα? Συνολικά. Ναι, φέτος. Φέτος. Ναι. Ποιος πρέπει να έχει? Σε ρωτάω. Και οι δύο πρέπει να έχουν. Την προηγούμενη κυριακή σε ρώτησα, 6 στα 6 κανένα, και σε ρώτησα αν είναι τυχαίο και είπες από μόνο σου όχι. Όχι, ναι. Και ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε, λόγω Γκαγκάτση όμως. Πώς? Τώρα που ο Γκαγκάτσης έφυγε, έχει μια καλύτερη αντιμετώπιση. Μπράβο. Επομένως, εσύ λες ότι σήμερα τα πράγματα όσον αφορά τη διαιτησία θα είναι μοιρασμένα. Γιατί μιλάς για τη διαιτησία πριν το μάτς? Δεν εμπιστεύεσαι την ομάδα σου, τον προπονητή σου, τον καινούργιο? Δεν εμπιστεύομαι την ελληνική διαιτησία και για αυτό και τους δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης. Με όσα έχουν γράψει κατά καιρούς. Μάλιστα. Διότι έχουν κάνει σύμβολα τον Παπουτσέλη και τον ένα και τον άλλο, αλλά για σταυρίδιδες, χαραλαμπίδιδες και τα λοιπά, άχνα. Εμπόριο είναι η δημοσιογραφία. Έμπορες. Το έχουμε καταλάβει. Είναι άρα, εμπόριο. Άρα δεν τιμούν το τίτλο που έχουν. Ούτε οι γιατροί ούτε οι παπάδες το κάνουν. Μπράβο, εμείς τώρα μιλάμε για τους δημοσιογράφους. Άρα είναι περισσότερο διασκεδαστές. Έτσι. Άντρα. Όχι, γιατί συχνά επικαλούνται το δημοσιογραφικό θέσφατο κτλ. Ναι. Έτσι. Εγώ λοιπόν θέλω να μάθω ποιος θα κληρωθεί. Και όταν κληρωθεί, θέλω να σ' ακούσω την επομένη να κρίνει τη διαιτησία. Και εκεί θα πεθάνουμε στα γέλια. Γιατί ξέρεις ποιο είναι το ψωμί σου, το καλό σου. Το καλό σου είναι να υπάρχει Σταυρίδης. Γιατί θα είσαι πάλι ο μόνος που θα μιλήσει. Αλλά τότε θα μιλήσουμε για τους υπόλοιπους. Το κατάλαβες? Για όλους τους υπόλοιπους. Καλό ήταν αυτό το σχόλιο σου. Να μην το βλέπουν ή να μην τα ακούνε κανένας παίκτης του Άρη. Θα επηρεαστούν αρνητικά για μέσα στην Τούμπα. Όχι, αγόρι μου, οι παίκτες του Άρη, άσε να δεις. Ο Άρης έχει παίκτες αυτή τη στιγμή. Ο άλλος έπαιξε σε River Boca. Σε River Boca με 120.000 κόσμο έπαιξε. Εντάξει. Με 50-50 διαιτησία, η ομαδούλα, η χαϊδεμένη των εφημερίδων δεν έχει τύχει και το ξέρεις. Το ξέρεις κι εσύ. Γι' αυτό πας εξαπαλώνων ήχων μιλώντας πριν το μάτι. Το ξέρεις πολύ καλά ότι αν το παιχνίδι και μέσα στην Τούμπα γίνει με Άγγλο, με Σουηδό, με Γερμανό διαιτητή, δεν έχει τύχει. Το γνωρίζεις. Γιατί αν πιάσεις την απόδοση ο Άρης που έπιασε με τον Παναθηναϊκό, μέχρι και ένα σφύριγμα στο δίνω. Και το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Αλλά θα έχεις πρόβλημα αύριο το πρωί εκεί που θα πας για δουλειά. Δύσκολα. Πολύ εύκολα. Καλό σας βράδυ. Να πάτε όπου θέλετε. Τελευταίος, ναι. Έλα, ρε, πού είσαι, ρε.